Πιστεύω ότι μας έκανε καλό αυτή η ήττα. Ίσως αν ότι μας αρέσει να χάνουμε, αλλά όταν είσαι σε ένα μαραθώνιο, όταν χάνεις ένα παιχνίδι, οι προπονητές έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν πράγματα που ίσως αλλιώς δεν θα δούμε με την ίδια ένταση με τους παίκτες. Η ομάδα είναι πιο αποφασισμένη. Δηλαδή, αν ερχόμασταν με 5-0 να παίξουμε τσεσικά, ίσως να μην ήταν το ίδιο σήμερα, δεν το ξέρεις. Υποθετικά όλα αυτά πρέπει να αναλύουμε τώρα, αλλά έτσι είναι ο αριθμός. Στα δικά σας μάτια αποτέλεσε το Άιντερ τσεσικά ένα έξτρα κίνητο. Ναι, εγώ δεν το σκεφτόμουν ιδιαίτερα, αλλά πιστεύω ότι οι παίκτες το σκεφτόντουσαν. Όπως είδατε τους παίκτες να αντίδρουν αυτό τώρα. Ναι, δηλαδή ενώ και να κάνει μια ένταξη σε κάπου, πάλι με το ίδιο βάθος θα παίζανε. Δεν πιστεύω ότι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Ποιος είναι ο αντίπαλός σου, τι budget έχει και πώς παλεύεις εσύ. Πριν το μάτι σε επίσης και βράβευση ιδιαίτερη στιγμή για τον Κάιν Χάινς, ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, με τον Χάινς πήραμε 2 Ευρωλίγες. Του είπα ότι θα είναι για πάντα μέρος της ιστορίας της ομάδας. Τον ευχαριστούμε για αυτά που προσέφερε. Αυτά. Μετά στο παιχνίδι είναι αντίπαλος. Και ο κόσμος τον χειροκρότησε, αλλά περισσότερο ενθάρρυνε την ομάδα όταν αυτή βρέθηκε στο ξεκίνημα. Ναι, ο κόσμος εντάξει, στην αρχή και καλά έκανε. Μετά ήταν φοβερή η υποστήριξη του κόσμου σε όλο το παιχνίδι. Και θέλουμε τον κόσμο κοντά μας και στα άλλα παιχνίδια, γιατί τα εντός έδρας που μένουν είναι αρκετά ακόμα. Όπως λέει συνέχεια και ο κόουτς, παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλά αν αφήσουμε την Κηφισιά και επικεντρωθούμε μόνο στην Ευρωλίγα, το επόμενο με την Ίσνη. Είναι από ό,τι έχουμε δει, πολύ καλή ομάδα, είναι σημαντικό. Αν κλείσουμε με 6-1 τον πρώτο γύρο, η νίκη μας σήμερα ήταν έτσι και πολύ σημαντική, γιατί έχουν χάσει οι αντίπαλοι μας από την Τσεσεκά. Πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, τώρα κλείνει με την Ίσνη, αλλά τουλάχιστον από αυτά που έχετε δει μέχρι στιγμής από όλες τις ομάδες, πώς βλέπετε να κυλάει ο όμιλος και πού βλέπετε να καταλήγει ο Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι ξεκάθαρο, είναι να έχει την πλεονέκτημα έδρας. Αυτό είναι, να έχει την πλεονέκτημα έδρας για τα πανετελικά. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά εντάξει, εμείς το βλέπουμε και πιο μακριά. Ενώ δεν σκεφτόμαστε μόνο το παιχνίδι. Βλέπουμε, ας πούμε, το πρόγραμμά μας στο δεύτερο γύρο, ότι πόσα παιχνίδια έχει στην έδρα σου, αυτά. Είναι καλά τα πράγματα, δηλαδή με τα διπλά που έχουμε κάνει. Τον απέναντι όμιλο τον κοιτάρει καθόλου για την διαστάτωση στα προημητρικά. Και αν ναι. Εγώ προσωπικά το κοιτάζω, δεν θα σου πω ότι τώρα τι αυτά. Δεν γίνεται να χαλάσει αυτά που λένε οι προπονητές. Εγώ το κοιτάζω βέβαια. Παρακολουθώ τον μπάσκετ, τι γίνεται, ποιους θα βρούμε αντιπάλους. Υπάρχει προτίμηση στον απέναντι όμιλο. Όχι, προτίμηση δεν μπορώ να πει προτίμηση. Είναι πολύ δυνατή ομάδα Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Λογικά θα είναι, λογικά, αλλά δεν ξέρει. Θα είναι στις 2 πρώτες θέσεις, αλλά και η Μακάμπι είναι πολύ δυνατή. Πιστεύω ότι η 4η θέση είναι ανοιχτή στον Αβραόπουλο.